δωμάτιο ούτε για δείγμα σε πολλά τουριστικά θέρετρα της Κρήτης, αφού οι πληρότητες των ξενοδοχείων αγγίζουν σε πολλές περιπτώσεις το 100%. Όσοι αναζητούν ένα δωμάτιο ή κατάλημα και δεν είχαν κάνει κράτηση, σχεδιάζοντας από νωρίς τις διακοπές τους στο Ηράκλειο, ενδέχεται να μην βρουν τελικά ξενοδοχείο. Να βρει δωμάτιο είναι λίγο δύσκολο τώρα αυτή την εποχή. Να ξέρετε ότι οι πληρότητες πλησιάζουν το 100% και δεν το έχουν ξεπεράσει σε πολλές περιπτώσεις. Είμαστε στα νούμερα το 19. Αν συνεχίσει έτσι, μπορεί να τα ξεπεράσουν κιόλας. Το γνωστό over υπάρχει σίγουρα πάντα. Καλό είναι να μην γίνεται, διότι ταλαιπωρούνται οι πελάτες. Οι ψηλότερες πληρότητες καταγράφονται στο υπερηχείο του Ηρακλείου, αλλά και στο Ρέθυμνο. Φυσικά το Ηράκλειο είναι γεμάτο. Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος έχει αρχίσει και μεταφέρεται προς τον Άγιο Νικόλαο και Χανιά. Οι τουρίστες που απολαμβάνουν ημέρες χαλάρωσης κάτω από τον καυτό ήλιο, θαυμάζοντας το γαλάζιο της θάλασσας, είχαν κλείσει τους προηγούμενους μήνες το πακέτο των διακοπών τους. 10. Θα μείνουμε για 10 ημέρες στην Κρήτη. Κλείσαμε τις διακοπές μας το Μάιο. 9 days. Ήρθαμε από τη Γερμανία για 9 μέρες στο νησί σας. Κλείσαμε το πακέτο μας τον προηγούμενο Οκτώβριο. Γεμάτα ξενοδοχεία και μεγάλη ζήτηση σε κρατήσεις δεν σημαίνει όμως απαραίτητα και κερδοφορία, διευκρινίζουν παράγοντες του τουρισμού. Η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία ήρθαν να ανατρέψουν όλα τα δεδομένα και να πιέσουν ασφυκτικά, όπως λένε, τα κάθαρα έσοδα των επιχειρηματιών. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημά μας είναι τα κόστη. Υπάρχει το ενεργειακό κόστος που είναι 70% πάνω. Υπάρχει το κόστος των προϊόντων στο F&B που πλησιάζομαι το 38% και έχουμε και ένα κόστος προσωπικού που γι' αυτό έχει αυξηθεί αρκετά από την περασμένη περίοδο. Εάν συνεχιστεί έτσι, είναι εφικτό να πλησιάσουμε στο 19, στις πληρότητες του 19 και στο τζίρο του 19, ναι, φυσικά όχι στη κερδοφορία λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας και των τροφίμων γενικώς. Ενώ παρότι διανύουμε τον Αύγουστο, ενθαρρυντικά είναι ήδη τα μηνύματα από τις προκρατήσεις για την επόμενη τουριστική σεζόν. Τώρα οι ξενοδόχοι είναι έτοιμοι να κάνουν συμβόλαια, οπότε έχουν αρχίσει οι tour operator και κατεβαίνουν για να γίνουν συμφωνίες για τις επόμενες σεζόν. Οι ξενοδόχοι ζητάνε κάποιες αυξήσεις που είναι λογικό να τις ζητάνε. Οι tour operators λίγο αντιδρούν, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε έτσι το τέλος. Πάντως, οι τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου έχουν κατακλειστεί κυρίως από ξένους επισκέπτες, αφού οι Έλληνες ταξιδεύουν περισσότερο επωφελούμενοι από τον κοινωνικό τουρισμό και άλλα προγράμματα, αν βρουν δωμάτιο τον Αύγουστο στους αγαπημένους προορισμούς τους.